Το παιχνίδι μας ετοιμάζεται να αρχίσει με τον Μάριο Αθανασίου να δίνει την πρώτη επίθεση στην ομάδα της ΠΑΕΚ. Προσπαθούν να περάσουν το κέντρο. Γυρνάει μπάλα, ελεύθερο τρίποντο. Άστοχο το ριμπάουντ για την Ενώση, προσπαθεί να τρέξει τώρα σε ανοιχτό γήπεδο. Καλή άμυνα, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Βίκτορας Ιερονιμίδης. Στον ευνηδιασμό τώρα, πρώτη δύο πόντοι για την ομάδα της ΠΑΕΚ. Έρικ Ντέι κατεβάζει την μπάλα. Εκόνγκ. Σου δια τρεις. Μέσα από τον Αναστάση Ανδρέου. Σπρώχνει η μπάλα έξω. Σου δια τρεις. Εύστοχο Βασιλείου Χαραλάμπος. Ο Χαραλάμπος λοιπόν εδώ. Και εύκολα θα λέγε κανείς. Με την βοήθεια του ταμπλό εδώ αστοχός, αλλά το rebound. Νέο τρίποντο από την πλάγια γραμμή μέσα γι' αυτό. Χαραλάμπος είναι. Όχι, αυτή τη φορά είναι ο Τζέρομ Άντονι. Και εν τέλει αρθεί το λάθος. Και αυτό το τρίποντο μέσα από την ΠΑΕΚ. Και πάλι με τον Βίκτορα Ιερονιμίδη, αν προλαμβάνω καλά. 17-9 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορα Ιερονιμίδη. Τζέκινς. Τρίποντο εύστοχο από τον Αράμ. Νέο τρίποντο εύστοχο και αυτό από τον Αράμ Τζούνιορ. Στο παρκέ για την ΠΑΕΚ στο μεταξύ και ο Δημήτρης Γαβρίλ. Πολύ ωραίο αλεϊούπ κάρφωμα εδώ, συνεργασία, εξαιρετική συνεργασία για την ομάδα της ΠΑΕΚ. Και ευκαιρία τώρα για την Ένωση που τρέχει σε ανοιχτό γήπεδο. Τρίποντο στον ευνηδιασμό, μέσα! 27-24! Εδώ και δύο περίπου λεπτά δεν έχουμε καλάθι από καμία από τις δύο ομάδες. Ή αν θέλετε καλύτερα, η ΠΑΕΚ δεν έχει σκοράρει ακόμη, ενώ τρίποντο για το 27 όλα! Είναι όμως ο παίχτης ο οποίος αλλάζει το ρυθμό της ομάδας. Εδώ μια εξαιρετική μακρινή πάσα, καλάθι και φάουλ και προβάδισμα για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η οποία συνεχίζει το βιολί της 12-0. Κλειδί του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ εδώ μέχρι και drive χάνουν τώρα με τον ΙΚΠΕ, ενώ έχουμε νέο τρίποντο για το 27-32 της ομάδας του Παραλιμνίου. Βίκτορας Ιερονιμίδης. Η απάντηση έρχεται από τον Βίκτορα. Πρώτο καλάθι για την ΠΑΕΚ στη δεύτερη περίοδο. Επιμένουν. Και αυτό μέσα. Βασίλης Χαραλάμπους. Άλλο ένα καλάθι τριών πόντων. 34-38. Στο παιχνίδι. Τρίποντο τώρα στην γωνία, ελεύθερο για την ΠΑΕΚ, 39-40, θα μειώσει τον πόντο. Βασανιστικά η μπάλα έφτασε έξω, το τρίποντο, τι να λέμε τώρα. Εύστοχο κι αυτό, όμως ένα χαμένο χούκ από πολύ κοντά. Και ευκαιρία για την ΕΘΑ, για την ΠΑΕΚ να σκοράσει τον ευθυδιασμό. Τα 24 τρίποντα της πρώτης, τα 25 τρίποντα του πρώτου χρόνου έχουν γίνει 26, άρα καταλαβαίνει κανείς, 27, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. 47-45, η ΠΑΕΚ προηγείται με 2 πλέον. Double team έκλεισε ωραία μέσα, λάθος. Και κάρφωμα στον ευνηδιασμό, 51-45, η ΠΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά και προηγείται με 51-45 της Ένωσης. Αράμ, μέσα! Να το πρώτο τρίποντο της Ένωσης στο δεύτερο ημίχρονο. Τρίποντο εύστοχο για την Ένωση. 61-55. Κάποια τρελά σου τα από μακριά και σκόραρε με ευκολία από τη γραμμή του τρίποντου. Όπως τώρα, 74-69, Ιερονιμίδης, Ντέι, τέλος αγώνα, μεγάλη νίκη για την ΠΑΕΚ, σπάζει το ρόδι, παίρνει το ροζ φιλοαγώνος, η Ένωση πάλεψε, ήταν μέσα στον αγώνα
σχεδόν μέχρι το τέλος. Όμως κάπου εκεί κάποιες λαθασμένες επιλογές και κάποια μεγάλα σου την αλήθεια από τον Ντέι σε συνδυασμό με την κυριαρχική εμφάνιση του Τρίστιαν Εκόνγκπε μέσα στην ρακέτα δεν έδωσαν περιθώριο αντίδρασης